Δεν ξέρω αν σε εμπνέει το τραγούδι που έχει βάλει ο φίλος μας ο Άλεξ απάνω από το Control. Μαρία, καλώς μας ήρθες. Μαρία Λατζόγλου. Καλώς σας βρήκα. Ψυχολόγος, συγγραφέας. Η συγγραφέας της καρδιάς μας, ναι. Της ψυχής μας. Έτσι έχει εξελιχθεί η σχέση μας το τελευταίο διάστημα. Μιλάμε για τον έρωτα σήμερα. Από πού να τα ξεκινήσουμε μια κουβέντα για τον έρωτα? Τι είναι έρωτας? Τι είναι έρωτας, λοιπόν? Τι λένε οι ειδικοί? Οι ειδικοί αποσιωπούν. Αποσιωπούν. Ναι, και αφήνουν τον καθένα να απαντήσει. Γιατί μάλιστα. Σκεφτόμουν τώρα σήμερα το πρωί. Δεν θα πάμε να μιλήσουμε για τον έρωτα. Με ποια ιδιότητα να μιλήσω εγώ για τον έρωτα? Της ερωτευμένης γυναίκας. Της ερωτευμένης, μάλιστα. Ως ειδικός, δηλαδή, καθένας θα μπορούσε να μιλήσει για τον έρωτα και αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή, αν μπορούσαμε σήμερα, ας πούμε, στην κουβέντα που θα κάνουμε, να μπει ο καθένας σε μια δική του ερώτηση, τι είναι ο έρωτας στη ζωή του, γιατί είναι καθαρά βιωματικό. Δηλαδή, ο έρωτας είναι μοναδικός για τον καθένα μας. Μπορούμε να ακούμε διάφορα, αλλά μόνο ότι βιώνουμε είναι έρωτας. Αυτό που βιώνουμε μέσα μας. Και κάθε φορά το βιώνουμε με τον ίδιο τρόπο. Αν μας τύχει και ερωτευτούμε παραπάνω από μία, δύο, τρεις φορές στη ζωή μας. Με διαφορετικό τρόπο, γιατί εμείς δεν είμαστε οι ίδιοι. Σωστά. Κάθε φορά που θα μπούμε μέσα σε μία διαδικασία έρωτα, θα βγούμε διαφορετικοί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ως διαφορετική, λοιπόν, θα ξαναμπούμε μετά σε μία άλλη σχέση έρωτα και θα ξαναμπούμε διαφορετική. Και έτσι μεγαλώνουμε. Μαρία, υπάρχουν όμως και πολλά κοινά χαρακτηριστικά σε πολλές περιπτώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε σαν μοτίβα να επαναλαμβάνονται σε όλες μας τις σχέσεις, τις ερωτικές εν προκειμένου. Εκείνα τα κομμάτια μας που δεν έχουμε φροντίσει λίγο να οριμάσουν. Ο καθένας έχει μία προσωπική ιστορία. Δεν έχουμε ξεκινήσει όλοι από το ίδιο σημείο. Έτσι. Και δεν μπαίνουμε στον έρωτα όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ούτε εμείς, ούτε κανένας άλλος άνθρωπος. Όσο εγώ δεν προχωράω στη ζωή μου, δηλαδή καμιά φορά μπορεί να μπω και να βγω, εντάξει, ακριβώς ο ίδιος δεν θα είμαι, αλλά μπορεί να μην αφήσω τα συναισθήματα να κάνουν μέσα τους, μέσα στον αυτό μου, μέσα στον άλλον άνθρωπο, να πλουτίσουν, να φέρουν καρπούς. Να μην τα αφήσουν να συμβούν, να τα βιώσουν. Ναι, να τα βιώσω, αλλά όχι μέχρι σε ένα σημείο τόσο πολύ που να βγω διαφορετική. Εάν έχεις πονέσει, αν έχεις πικραθεί, αν έχεις απογοητευτεί, αν έχεις βιώσει δηλαδή τα συναισθήματα αυτά που είναι τα δύσκολα, τα βαριά του έρωτα, που είναι πάντως μέσα στο παιχνίδι και όλα αυτά, δεν είναι πιθανό την επόμενη φορά να είσαι λίγο πιο κρατημένος? Όχι, ή δεν είναι απαραίτητο αυτό? Δεν είναι απαραίτητο. Ξανά γιατί με τα μούτρα. Εξαρτάται τώρα. Εμείς καμιά φορά βλέπουμε έναν άνθρωπο και κλαίει και είναι στεναχωρημένος. Πόσο βαθιά έχει γίνει αυτή η μετάλλαξη μέσα του? Ο πόνος δηλαδή έρχεται για να μας μεγαλώσει, mm-hmm. για να μας φέρει να είμαστε πιο πλούσιοι, πιο ανοιχτοί στην επόμενη φορά. Όχι για να κλείσουμε. Τους ανθρώπους που ερωτευόμαστε, τους επιλέγουμε? Ή είναι αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι γίνεται μία χημική αντίδραση μέσα στον οργανισμό, όταν εγώ θα σφρυνθώ αυτή την μυρωδιά που εκπέμπει το αρσενικό εν προκειμένου? Πώς γίνεται αυτό το τρελό μαγικό παιχνίδι? Εγώ θα απαντήσω από τη δική μου την ζωή. Συνήθως επιλέγουμε ανθρώπους, εγώ δηλαδή βλέπω από τη δική μου τη ζωή και από ανθρώπους που συνεργάζομαι, επιλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάτι να μας πούν για τον εαυτό μας. Μάλιστα. Αυτό το κάτι είναι κάτι που εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί, είναι κάτι που έχουμε κοινό, είναι μια κατάσταση που βιώνουμε παράλληλα? Λίγο απ' όλα. Πάντως, ο άλλος έρχεται για να μας δώσει μία απάντηση για τον εαυτό μας. Δηλαδή, εμείς ψάχνουμε τον άλλον, αλλά στην πραγματικότητα μέσα στον άλλον βρίσκουμε απαντήσεις για τον εαυτό μας. Και άμα ο άλλος δεν είναι και ο καλύτερος σύντροφος του κόσμου, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ καλοί μέσα μας. Κάτι θα πάρουμε μέσα από τον πόνο, δηλαδή μέσα από την οδύνη, μέσα από όλα αυτά που θα συμβούν μέσα στον έρωτα, παίρνουμε πράγματα. Δεν φεύγουμε έτσι. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να ερωτεύεται μέχρι τα βαθιά του γεράματα? Ελπίζω ναι. Και από αυτά που έχουμε δει, κάθε φορά που έχουμε συνεργαστεί έτσι με ανθρώπους που είναι σε μεγάλη ηλικία, βλέπουμε ότι ο έρωτας υπάρχει. Ο έρωτας είναι ζωή. Το έχουμε λίγο ενοχοποιήσει σε μεγάλη ηλικία. Όταν ένας άνθρωπος ερωτευτεί, λέμε εντάξει, αυτός τώρα ξεμοράθηκε. Ξεμοραμένος μπορεί να είναι οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε ηλικία. Με αυτή την έννοια δηλαδή του ξεμοραμένου. Ναι. Τι σημαίνει ξεμοραμένος, γιατί ένας άνθρωπος... Έχασε τα λογικά του και αρχίζει τώρα και μπαλμπεδίζει και κάνει πράγματα που δεν είναι
ταιριαστάν στην ηλικία του. Άρα μπαίνει το κοινωνικό. Mm. Και αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Αλλά γιατί δεν μας νοιάζει, τι λένε οι άλλοι άνθρωποι, ο έρωτας είναι επαναστάτης. Ο έρωτας έρχεται να σπάσει τους κανόνες που έχουμε βάλει και να βγούμε έξω από τα ρούχα μας. Στο τέλος βγαίνουμε έτσι κι αλλιώς, με έναν τρόπο. Πολύ ωραία. Και άμα αυτοί οι κανόνες είναι κανόνες που διαφυλάσσουν μια ισορροπία, μια αρμονία στη δική μας τη ζωή και στη ζωή των άλλων. Και όντως έρθει εκεί ένας έρωτας, επαναστάτης, ο οποίος μπορεί να είναι τη λάθος στιγμή, με το λάθος άνθρωπο. Και η παρουσία αυτού του έρωτα να δημιουργήσει προβλήματα και σε άλλους. Εμπλοκές. Εμπλοκές τα λένε αυτά. Δηλαδή εννοείς μέσα σε μία σχέση όταν είσαι να έρθει ένας έρωτας. Για παράδειγμα αυτό, να είσαι σε μία σχέση, να είσαι σε ένα γάμο. Είναι δύσκολο, είναι μία κατάσταση που δεν είναι εύκολο να τη διαχειριστείς. Για να έρθει ένας έρωτας στη ζωή μας, έρχεται όταν τον χρειαζόμαστε, δεν έρχεται έτσι. Άρα άμα είσαι σε μία σχέση και υπάρχει λόγος να έρθει ο έρωτας, έρχεται. Άρα κάτι πάλι έχει υπάρχει να μας πει. Υπάρχει μια πόρτα που είναι ανοιχτή. Mm-hmm. Κάτι έρχεται να μας πει. Τώρα, από εκεί πέρα αυτό που μπερδεύουμε πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι είναι ότι όταν δίνουμε κάποια υπόσχεση, κάποια συμβόλαια, υπογράφουμε χαρτιά γάμου, δεν ξέρω, και χωρίς υπογραφές με νόμο, υπάρχουν και οι κανόνες ηθικής. Σωστά. Ο καθένας έχει τις δικές του όμως, έτσι, δηλαδή δεν επιβάλλονται από τους άλλους. Όταν λοιπόν είμαστε σε μία σχέση και έρθει ο έρωτας, τότε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Με τη σχέση μας. Με τη σχέση πρώτα μας. Πρώτα απ' όλα και μετά με τον έρωτα. Με τη σχέση μας, ασφαλώς με τη σχέση μας. Πάει να πει λοιπόν ότι εκεί το πράγμα κάτι συμβαίνει, ένα παραθυράκι όπως είπες έχει ανοίξει, άρα βρήκε χώρο να μπει και ο έρωτας. Και είναι προσωπική ευθύνη του καθενός να δει με αυτόν τον άνθρωπο που είναι μαζί, τι σχέση έχει, το σύντροφό του δηλαδή, και τι θα κάνει και με τον έρωτα που του συμβαίνει. Και εκεί πέρα δεν υπάρχουν συνταγές τι θα κάνει, αλλά έχει ένα τίμημα. Σωστή. Εμείς οι άνθρωποι θέλουμε και την πίτα και το σκύλο. Αυτά όμως δεν γίνονται στη ζωή. Δεν συμβαίνουν. Γιατί τα πράγματα όταν μαθεύονται, τότε δημιουργούμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες στη ζωή μας. Εκεί είναι τα δύσκολα. Κάθε φορά υπάρχει ένα τίμημα. Ζωές των άλλων. Ένα τίμημα. Δεν είναι κακό να πληρώνεις οτιδήποτε κάνεις στη ζωή. Ωραία, τα λες ψύχρεμα. Ο έρωτας είναι ωραίο να το ζήσεις, αλλά τον ζεις πώς. Διαλέγεις να ζήσεις αυτό ή θέλεις. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν κάνουν κάποια σχέση, είναι συνέχεια σε έναν έρωτα. Τι εννοείς? Εννοώ ότι δεν μπαίνουν μέσα σε μία σχέση με... Με συμβάσεις και δεσμεύσεις. Με συμβάσεις, ναι. Είναι ελεύθεροι, περνάνε από μία σχέση, όταν κάποια στιγμή μπορεί να μείνουν χρόνια, μπορεί να μείνουν, μετά περνάνε σε κάποια άλλη. Πιο ελεύθερα. Αγαπούν να βιώνουν αυτό το συναίσθημα του έρωτα, αυτή την ένταση αυτή που νιώθεις όταν ερωτεύεσαι. Το ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ας πούμε, αυτές οι προσωπικότητες που επιλέγουν να μένουν σε μία σχέση, να σχετίζονται με έναν άνθρωπο, μόνο όσο διαρκεί αυτή η ένταση, αυτό το παραλήρημα, το τρελό, δείχνει κάτι για το χαρακτήρα τους. Δείχνει πολλά πράγματα. Ένα από τα πολύ εύκολα που θα μπορούσαμε να πούμε, εμένα δεν μου αρέσουν τόσο πολύ οι εύκολες μεταφράσεις, αλλά έτσι, μια που είναι και τώρα, λέμε γενικά, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να μην θέλει να δεσμεύεται. Να. Μπορεί να φοβάται να δεσμεύεται, θα πει κάποιος άλλος. Και άμα πιάσουν οι ψυχολόγοι, θα πούνε, είχε τραύματα στην παιδική του ηλικία και όλα τα υπόλοιπα. Οι ψυχολόγοι λένε αυτά, γιατί τι άλλο να πούνε. Τα δύσκολα. Προφανώς κάτι δύσκολο σημαίνει πίσω από αυτό. Προφανώς όμως μπορεί να έχει επιλέξει και να κάνει αυτή τη ζωή, γιατί αυτή τη ζωή του αρέσει και μπορεί να θέλει να είναι πολύ έντιμος με τον εαυτό του και με τους άλλους. Ξέρεις, μου πάει το μυαλό μου τώρα, σε ακούω να μου μεταφέρεις μια άλλη οπτική γύρω από τα πράγματα. Μα γι' αυτό πόσο σήμερα, οι κοινωνικές συμβάσεις και έχουν αλλάξει και έχουν βάλει σε κουτιά και σε πλαίσια ακόμα και τον έρωτα, που είναι ένα καθόλου φυσιολογικό συνέστημα. Και μάλλον θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε γιατί τελικά κάποιοι άνθρωποι δεν ερωτεύονται, όχι γιατί κάποιοι ερωτεύονται. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ερωτεύονται. Έτσι δεν είναι? Εγώ προσωπικά δεν έχω γνωρίσει κανέναν άνθρωπο που δεν ερωτεύεται. Έχω δει όμως πολλούς ανθρώπους και άμα βγούμε έτσι το πρωί μια βόλτα ή το απόγευμα στην αγορά, βλέπεις τους ανθρώπους που είναι. Πώς να το πω έτσι, που να φαίνεται ωραία, που δεν έχουν ερωτευτεί. Ανοιχτά, βαθιά μέσα τους. Πώς το βλέπεις αυτό, Μαρία Γύρω? Κάποτε μπορεί να ερωτευτήκαν και μετά κλείσανε σαν τα στρίδια. Ναι. Φαίνεται από το πρόσωπό τους. Είναι αυτός που λέμε ανέραστος, κάπως έτσι, αντιερωτικός άνθρωπος. Έχει από γύρω του, σαν να φαίνεται. Η ενέργεια του τέλος πάντων οι άνθρωποι. Φαινόμαστε οι άνθρωποι.
Ένας ανέρωστος άνθρωπος, λοιπόν. Ένας άνθρωπος που για τους δικούς του λόγους έχει κρατήσει τον έρωτα έξω από τη ζωή του. Αντιλαμβάνεται αυτό το έλλειμμα? Ή όχι, γιατί μόνο πιθανόν, άμα το αντιληφθείς, έρχεται στη ζωή σου. Πιθανόν να καλύπτει με άλλο τρόπο. Οι άνθρωποι που λένε ότι ερωτεύονται, είμαι ερωτευμένος με τη ζωή, είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου, με την τέχνη μου, με τη θάλασσα, με το βουνό, ότι τέλος πάντων ο καθένας μπορεί να νιώσει ότι αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό λέω εγώ τώρα. Είναι σχήμα λόγου. Αυτό λέω εγώ τώρα. Τι, άμα είσαι μετά από κάποια χρόνια με έναν άνθρωπο, έχεις μία σχέση, δεν μπορείς να ερωτεύεσαι συνέχεια κάποιους άλλους ανθρώπους, δημιουργείς προβλήματα. Άρα κάνεις με τους ίδιους του έρωτα, ερωτεύεσαι όλη τη ζωή και περνάς καλύτερα. Ερωτεύεσαι. Είναι ένας ωραίος τρόπος αυτό, ισχύει. Κοίτα, νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να εξελίσσεται σύμφωνα με τα κοινωνικά του στάτους που έχει γύρω του. Σωστά. Και να μην δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Στη ζωή έρχεσαι και λες θέλεις να περάσεις καλά ή να τυραννιέσαι. Mm. Το επιλέγεις. Άμα λοιπόν σ' αρέσει πολύ ο έρωτας, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο έρωτας, πρέπει να επιλέξω τι θα κάνω. Τώρα έχω αρχίσει και ερωτεύω με τα πάντα γύρω μου. Οπότε είμαι σε μία σχέση και είμαι συνέχεια ερωτευμένη. Ερωτευμένη με τα πάντα. Ναι. Από το πώς πίνω τον καφέ μου μέχρι ό,τι κάνω στη διάρκεια της ημέρας. Και έτσι έχω λιγότερα προβλήματα. Άρα είσαι φύση και θέση ερωτικός άνθρωπος. Είμαι. Μ' αρέσει ο έρωτας, τρελαίνομαι. Αυτό το καλλιεργούμε, Μαρία. Εγώ δεν ξέρω πώς... Ή το έχουμε φυσικού μας. Γεννιέται ένας άνθρωπος και το έχει μέσα του να θέλει να βιώνει τη ζωή του έτσι, με τα χρώματα του έρωτα, σε όλα. Αν πω από προσωπική εμπειρία, νομίζω ότι οι άνθρωποι επιλέγουμε πολλές φορές να ζούμε μέσα στον έρωτα, γιατί και ο έρωτας είναι κάτι το οποίο σε βγάζει από μια πραγματικότητα που μπορεί να είναι σκληρή. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν κάποια πράγματα που να μας βάζουν σε ένα μαγικό κόσμο, όπως είναι ο έρωτας, δηλαδή πίνεις τον καφέ σου και όταν έχεις αυτή τη διάθεση την ερωτική, είναι σαν να κάνεις κάτι φοβερό. Πίνεις τον καφέ σου το πρωί και είναι τόσο ωραία, κοιτάς την ανατολή του ήλιου. Έχει νόημα. Βάζεις και κανένα ωραίο τραγούδι και περνάς έτσι, έχεις μια φοβερή διάθεση, έρωτα. Είναι δηλαδή κάτι συναρπαστικό. Άμα ξυπνείς το πρωί και είσαι μέσα στη μαύρη μαυρίλα και σκέφτεσαι όλα αρνητικά, θα πάει η μέρα σου έτσι, όπως τη φτιάχνεις είναι. Εγώ προσωπικά δεν αντέχω αυτή την ασχήμια που έχει ο κόσμος. Άμα δω δηλαδή την ασχήμια, δεν την αντέχω. Προτιμώ λοιπόν να ζω μέσα στα κουτιά του έρωτα, άμα το θέσει κάποιος έτσι, παρά σε αυτό που είναι μια μιζέρια σκέτη. Είχαμε μία συζήτηση στην αρχή της εκπομπής με τον Στέλιο, όπου το έλεγα ότι αισθάνομαι ότι όλες οι σχέσεις μας, οι σχέσεις μάλλον με όλους τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει να είναι στη ζωή μας, σε όλες υποβόσκει το στοιχείο του ερωτισμού. Έχουν ένα ερωτικό στοιχείο, όχι αυτό της σεξουαλικής έλξης, αλλά και της σαρκικής. Το στοιχείο ότι βρίσκω πράγματα σε σένα, στη συμπεριφορά σου, στη σχέση μας, στο χαρακτήρα σου, που τα αισθάνομαι ελκυστικά, σαν άνθρωπος. Αυτή ήταν η δική μου τοποθέτηση. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει αντιληπτό αυτό το πράγμα. Εγώ όταν είναι να συναντήσω τους φίλους μου, προς χάρη, στολίζουμε, φτιάχνουμε. Δεν πάω έτσι. Δηλαδή θέλω να τους δω γιατί θέλω να τους αρέσω, θέλω να μ' αρέσουν. Να βγούμε τη βόλτα μας, να περάσουμε ωραία. Δεν είναι δηλαδή να βγεις με τις πιτζάμες σου ή με τις φόρμες σου συνέχεια. Καλά, και φόρμα να φορέσεις, αλλά να είσαι λίγο κάπως να φτιαχτείς. Είναι στάση ζωής ο έρωτας. Είναι. Mm? Είναι. Και δεν αφορά αναγκαστικά ένα άλλο πρόσωπο απαραίτητα. Για μένα δεν ξέρω να πω για τους άλλους. Φυσιολογικό είναι αυτό, εννοείται. Εμένα μου αρέσει αυτή η μετουσίωση του έρωτα. Δηλαδή, πας και κάνεις κάτι πολύ απλό. Άμα το δεις με τα μάτια τα ερωτικά, αλλάζει. Είπες για τις φίλες σου και ξέρω ότι οι φίλες σου είναι τροφοδότες του έρωτά σου. Όλες, τώρα δεν ξέρω αν με βλέπουν. Ετοιμάζεις μια έρος. Πολύ ωραία δουλειά. Έρος αντέρος. Ξεκίνησε από τις φίλες μου. Αν δεν είχα τις έρωτα φίλες μου... Έρωτα το ξέρουμε, τον αντέρωτα δεν τον ξέρουμε όμως, Μαρία. Ο αντέρωτας ήρθε και συναντηθήκαμε και από τότε έχει μείνει στη ζωή. Να το. Μια επίσκεψη στο μουσείο. Εδώ στο αρχαιολογικό στο Ηράκλειο. Εκεί πέρα έγινε η συνάντηση, πάνω σε μια έτσι καθημερινότητα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ξυπνάει το πρωί και αντί να πάει στη δουλειά του μια μέρα, παίρνει άδεια και πάει στο μουσείο με τις φίλες. Και εκεί πέρα είδαμε τον έρωτα και τον αντέρωτα σε μια μαρμάρινη πλάκα
και έγινε η συνάντηση. Ο αντέρωτας ποιος είναι? Ο αντέρωτας είναι ο αδερφός του έρωτα. Και τι εκπροσωπεί ο αντέρωτας? Πολλοί έχουν δώσει διάφορες εξηγήσεις. Εμένα αυτή η εξήγηση που μου αρέσει είναι αυτή που ο έρωτας έρχεται και φέρει αυτή την παραφορά, αυτή την τρέλα, την ομορφιά, τα φτερά έτσι που πετάς, την πτήση. Και ο αντέρωτας έρχεται για να σε φέρει στη γη και να γνωρίσεις ποιος είναι ο άλλος. Και μετά αφού γνωρίσεις ποιος είναι ο άλλος, βλέπεις τι θα κάνεις μαζί του. Αν θα μείνεις ή αν θα φύγεις. Μάλιστα. Είναι τα τελευταία στάδια του έρωτα, δηλαδή. Ναι. Είναι το στάδιο που αν εκεί πέρα αρχίσει η ενηλικίωση δύο ανθρώπων, μπορούν να μείνουν και να καταλάβουν ότι η ζωή έχει και έρωτα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και έρωτα. Και άλλα συναισθήματα. Και άλλα συναισθήματα. Μπορεί να μεταξελιχθεί ο έρωτας, ναι, να ζήσει παράλληλα με όλα αυτά. Αυτές οι δύο αντίρροπες δυνάμεις που συνυπάρχουν για να φέρουν την αρμονία, όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Εμπνεύστηκες από αυτό. Ερωτεύτηκες αυτό που είδες και γέννησες μια ιδέα. Γιατί ο έρωτας γεννά ιδέες, συναισθήματα και παιδιά πολλές φορές επίσης, σε πρακτικό επίπεδο. Και έρχεσαι με ένα ακόμα ημερολόγιο. Και θέλω να μου πεις αυτό το ημερολόγιο τι θα κάνουμε μαζί. Αυτό το ημερολόγιο είναι έρος αντέρος και πάλι έρος. Κάπως έτσι θα είναι. Ψηφίζουμε έρωτα λοιπόν, Και η λογική έρωτας του, η φιλοσοφία του, στην πράξη του, πώς θα λειτουργεί όλο αυτό? Η φιλοσοφία του είναι ότι αφού ξεκινάμε πάντα από μας να απαντάμε για μας, θα υπάρχουν πάλι ερωτήσεις που ο καθένας θα βλέπει, θα χαρτογραφήσει δηλαδή την ερωτική του πορεία. Γιατί κάθε πορεία, όπως είπαμε, είναι μοναδική. Αν δηλαδή εγώ μέσα από αυτή την πορεία που θα κάνω θα δω εάν έχω επαναλαμβανόμενα μοτίβα έρωτα, αν αυτά τελικά κάπου θέλω να τα αλλάξω. Αλλά πριν πας στον έρωτα, πρέπει να έχεις πάει πρώτα εδώ. Γιατί πρώτα θα περάσεις αυτό το μάθημα πρώτα και μετά θα σας δώσουμε ύλη για το επόμενο εάν εξάμεινο. Δεν πας αυτό, δηλαδή αν δεν γνωρίσεις ποιος είσαι εσύ, πού θα πας? Νομίζω ότι στους έρωτες δεν κάνουμε τέτοια χαρτογράφηση. Σπάνια δηλαδή θα έχει κάνει άνθρωπος αυτή την αίσθηση. Να... Εγώ το κάνω στη δουλειά με τους ανθρώπους έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι εύκολα το κάνουμε. Διότι ζεις, δεν ξέρουμε πώς το κάνουμε. Βιώνεις το πρώτο, βιώνεις με τον πρώτο έρωτα, όπως και αν ολοκληρωθεί. Φεύγει αυτή η ένταση και το συναίσθημα, οπότε υπάρχει μία δόση απογοήτευσης, γιατί εγώ δεν νιώθω όπως ένιωθα. Και όταν πας στο δεύτερο, πάλι με τα μούτρα θα πέσεις. Γιατί είναι τόσο έντονο αυτό που βιώνεις, που λες, έλα μωρέ, εντάξει, τώρα μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, ας το ξαναζήσω. Και ό,τι θέλει ας γίνει. Ναι, αλλά άμα περάσουν κάποια χρόνια και το μόνο που παρατηρείς είναι ότι αλλάζουν μονάχα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και καμιά φορά ούτε καν αυτά. Μάλιστα. Και επαναλαμβάνεσαι με ανθρώπους που μοιάζουν πάρα πολύ, είναι και λίγο κουραστικό μετά. Δηλαδή είναι ο Τάκης, ο Γιάννης, ο Μίτσος και ο Καρακίτσος. Όποιος τέλος πάντων τύχει να τον ερωτευτούμε, βρε κορίτσια. Και είναι δηλαδή και συνέχεια μια κατανάλωση. Αυτό δεν είναι έρωτας. Ναι. Αυτό όπως είναι το λες, μία επανάληψη, σαν ψυχαναγκασμός είναι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν έχει λίγο θεραπείουλα μέσα. Έχει. Έχει και το ημερολόγιο. Υπάρχει ένα δίπολο. Το δίπολο της αυτονομίας και της αναγνώρισης. Εκεί πέρα θα παιχτεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι, όταν μπαίνουμε σε μία σχέση, πρέπει να έχουμε δώσει μία αξία στον εαυτό μας. Μέσα στην υπόλοιπη ζωή μας. Δεν έρχεται δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος να μας δώσει την αξία. Μεγάλη κουβέντα ανοίγει τώρα. Θα μας δώσει και αυτός. Και αυτός. Μάλιστα. Και το άλλο το κομμάτι είναι της αυτονομίας. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να έχουμε και ένα προσωπικό κομμάτι του εαυτού μας να το κρατήσουμε. Δηλαδή, θέλουμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θέλω να συγχωνευτώ. Και οι πιο πολλοί άνθρωποι. Και σε αυτή τη φάση βλέπουμε γύρω μας, της εποχής δηλαδή αυτή την εποχή, ότι οι άνθρωποι φοβούνται πάρα πολύ τη δέσμευση. Για ποιο λόγο ότι φοβούνται τη δέσμευση? Σαν να πάει να υπάρχει μια αίσθηση ότι ο άλλος θα τους καταπιεί, σαν να, ότι ο άλλος θα τους στερήσει την ελευθερία τους. Η ελευθερία την οποία όλοι θέλουμε. Ναι, βέβαια. Και υπάρχει ένας φόβος ότι θα γίνει εγκλωβισμός μέσα στη σχέση. Ενώ η σχέση δεν είναι για να μας εγκλωβίσει, είναι για να ζήσουμε μαζί, να υπάρχει οικειότητα, να υπάρχει ελευθερία, να υπάρχουν συναισθήματα. Εξέλιξη μέσα σε όλο αυτό, υποστήριξη. Αυτό μπορούμε να το περιφρουρήσουμε μόνο εμείς ή πρέπει από κοινού και τα δύο μέλη της σχέσης να, και οι δύο σύντροφοι να έχουν την ίδια κοσμοθεωρία? Έστω ένας πρέπει να την έχει και να την μεταλαμπαδεύσει και στον άλλον.
Δεν γίνεται όμως πάντα. Δεν είναι όλα τα ζευγάρια ταιριαστά, έχω την αίσθηση. Να συμβαδίσουν σε αυτό. Υπάρχουν κάποια πράγματα, γι' αυτό λέω ότι πρώτα περνάς από εδώ και μετά πας στο άλλο. Γιατί αν γνωρίζεις τον εαυτό σου και μαθαίνεις σιγά σιγά, ποια είναι τα όρια σου. Τα όρια είναι ωραία να τα έχουμε και πολλές φορές είναι να τα έχουμε και για να τα υπερπηδήσουμε. Και ο έρωτας μας βοηθάει σε αυτό. Δηλαδή, μέσα από τον έρωτα κάνουμε την επανάσταση και στον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή, ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο, πολλές φορές το σπάμε. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα σπάμε στον έρωτα. Αλλά υπάρχουν κάποια που είναι άσπαστα. Δηλαδή. Άσπαστα, δηλαδή το κομμάτι της αυτονομίας υπάρχει σε ένα βαθμό α, β, γ, δ. Υπάρχει ένα σημείο που από εκεί πέρα δεν θεωρείς ότι ο άλλος πρέπει να σου ελέγξει το κινητό σου, ότι ο άλλος πρέπει να σε παρακολουθεί. Είναι τα όρια που θα βάλεις. Ναι. Βρίσκεσαι σε μια στιγμή στο σούπερ μάρκετ και τον βλέπεις μπροστά σου, βρίσκεσαι στη δουλειά σου και τον βλέπεις μπροστά σου, οδηγείς το αυτοκίνητο και τον βλέπεις από πίσω σου. Δηλαδή αυτό δεν είναι. Είναι το ποιο σημείο εσύ θα αντέξεις. Αυτόν τον εγκλωβισμό. Mm. Αυτό που πολλές φορές λέει «σε αγαπώ». Μα αυτό δεν είναι αγάπη. Και είναι άλλο έρωτας και άλλο η αγάπη. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους, γιατί και αυτό το συγχαίουμε. Mm-hmm. Όπως επίσης πολλές φορές συγχαίουμε και τον ενθουσιασμό με τον έρωτα. Δεν ξέρω αν είναι δύο διαφορετικές έννοιες τελικά. Μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο. Απλά ο έρωτας έχει παραπάνω χώρο. Και χρόνο. Ο καθένας τη χρησιμοποιεί τη λέξη όπως και τις υπόλοιπες ελληνικές λέξεις, χρησιμοποιούμε όπως μας αρέσει. Να. Mm-hmm. Και άλλο ένα ερώτημα που πρέπει να βάλει καθένας στον εαυτό του είναι όταν λέει «σε αγαπώ», δηλαδή γνωρίζει έναν άνθρωπο σε 5 μέρες, του λες «σε αγαπώ». Τι εννοεί. Αυτές είναι ταχύτητες. Μπορεί να είναι ταχύτητα. Είμαστε στην εποχή της ταχύτητας. Τρέχα. Α, πραγματικά. Λοιπόν, πρώτη μέρα. Είμαι ερωτευμένη, ενθουσιασμένη. Δεύτερη μέρα, σε αγαπώ. Τρίτη μέρα, πού ήσουνα. Τέταρτη μέρα. Εκεί πάει. Ταχύτητα. Την πρώτη εβδομάδα, πρώτο μήνα, πάρε δρόμο. Ολοκληρώθηκε η σχέση, έκανε τον κύκλο της σχέσης. Πολύ γρήγορα. Μαρία, τώρα που δεν έχουμε αυτή την φυσική δυνατότητα να συνυπάρξουμε με ανθρώπους ή να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους, έχει χώρο ο έρωτας στα χρόνια της πανδημίας και του lockdown? Από ό,τι βλέπω, έχει πάρα πολύ. Έχει, Και μ' αρέσει, είναι διαδικτυακός ο έρωτας ή είναι κανονικός? Όλα τα έχει. Ανθρωπένιος. Όλα τα έχει. Πιάς μια βόλτα, πήγαινε στα τείχη, πήγαινε στο λιμάνι. Εγώ πάω, περπατάω, μ' αρέσει πάρα. Εντάξει, πας και στα Ρωματζομέρι τώρα. Είναι λογικό να βλέπεις εκεί έρωτα. Εκεί τον βλέπεις. Ναι, πού θα τον δεις, σωστά, στην τράπεζα. Και όσοι θέλουν να ερωτευτούν, να βγουν τα σπίτια τους. 6 και έξω. 6 λέει σεξι. Σεξι. Μ' αρέσει καλεσμένο. Αυτά που σκέφτεται, αυτά λέει τέλος πάντων. Λοιπόν, βάζεις 6, βάζεις τη φόρμα σου και περπατάς. Τον έρωτα τον βρίσκεις ή σε βρίσκει? Γιατί εγώ νομίζω ότι σε βρίσκει. Και τον βρίσκεις και σε βρίσκει ανάλογα με τη μετάφραση που θα δώσεις. Συνήθως είμαστε ανοιχτοί. Και συναντάμε με τα βλέμματα τον άνθρωπο που είναι και αυτός έτοιμος και ανοιχτός. Αυτά γίνονται με μυστικούς κώδικες, έτσι, ναι, δεν παίρνεις. Α, είδα τώρα το Βαγγέλη απέναντι και εγώ τώρα θα πάω να τον ερωτευτώ. Ούτε με σχέδια. Αν έχεις σχέδια, έρχεται ο έρωτας όλα και τα ανατρέπει. Μπορώ να κάνω κάποιον να με ερωτευτεί? Δηλαδή, εγώ στις φορές το έχω διαβάζω και λένε 10 τρόποι να σε ερωτευτεί. Έχει αυτό βάση? Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι ένας πινθύρας που δημιουργείται χωρίς να πάρεις χαμπάρι εσύ ούτε ο άλλος, απλά το παίρνεις μετά χαμπάρι. Υπάρχουν κόλπα στον έρωτα? Μα γιατί να σε ερωτευτεί ο άλλος? Εννοείς γιατί να τον βάλεις, να μπεις σε κόπο για να σε ερωτευτεί? Ναι, γιατί, δηλαδή, εγώ δεν θα καταναλώνω ποτέ την ενέργειά μου να με ερωτευτεί κάποιος. Ποιαν, παιδί μου, αυτά? Εγώ νομίζω ότι δεν πιάνουν αυτά τα πράγματα. Και να πιάσουν θα είναι κάτι που είναι πολύ επιφανειακό. Δηλαδή, ο άλλος ο άνθρωπος, όποιος άνθρωπος είναι, πρέπει να έρθει να σε ερωτευτεί. Δηλαδή, πρέπει να εμπνέει τον έρωτα. Άμα είναι δηλαδή να κάνουν τον άλλο ολόκληρα παιχνίδια για να με ερωτευτεί. Ίντριγκες, μάγισσες και χαρτορίχτρες. Αυτά πολλές φορές τα έχουμε δει που έχουν γίνει και σε ελληνικές ταινίες άπειρα. Έτσι, και στην πραγματική ζωή που όλα έχουν στόχο συγκεκριμένο. Αυτό δεν είναι έρωτας. Αυτή είναι μια. Βρίσκω το θύμα μου που θέλω να με ανεβάσει κοινωνικά, οικονομικά. Και ό,τι τέλος πάντων το ανέβασμα με το ασανσέρ πιστεύω ότι μπορεί να μου κάνει. Και τον στοχεύω, βάζω σχέδιο δράσης. Σε αυτά είμαστε εξπέρα. Θέλω να το πούμε κάποιου τα μυστικά, πώς κάνεις κάποιον να πετύχει το στόχο σου.
Αυτό δεν είναι ερωτός. Γενικά η στοχοθεσία είναι το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε, υπάρχουν 5 τρόποι να πετύχεις το στόχο σου. Αυτά πάμε στο κομμάτι στοχοθεσία. Δεν λέγεται έρωτος αυτό. Στον έρωτα γίνονται από φυσικού τους τα πράγματα. Άστοχοι είναι οι έρωτες. Μόνο ο έρωτας ξέρει να στοχεύει με το βελάκι του. Ταπ! Και θα πάει εκεί που πρέπει. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Έρος αντέρος και πάλι έρος. Ναι. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πότε το βλέπουμε. Τώρα κατοχυρώσαμε τον τίτλο και μετά πάμε να κάνουμε το υλικό έτσι να το φέρουμε σε μια ωραία μορφή γύρω στον Οκτώβριο. Ωραία. Έχετε χρόνο να διαβάσετε το πρώτο, να είσαστε έτοιμοι, να είσαστε οργανωμένοι. Αν δεν έχεις κάνει μια προσωπική πορεία με τον εαυτό σου, επαναλαμβάνεσαι το απλά μπροστά σου πλέον. Με άλλους ανθρώπους που στην ουσία είναι ίδιοι. Έτσι είναι. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να έχεις ένα καλό βράδυ και τον έρωτα τον εύχομαι σε όλα τα πάντα forever and ever που λένε και τα αρκουδάκια που κρατάνε τις καρδούλες. Έρωτας για πάντα. Έρωτας και όταν πάντα. Είναι να πεθάνω θα ρωτευτώ το χάρο. Μα την αγαπώ αυτή την καλεσμένη. Πάμε αλλά σε διαδηλήσεις. Μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι. Ναι, έχετε χρόνο τώρα ακόμα. Τώρα θέλω να ζήσω. Έλα, ναι. Αργότερα, περίμενε εκεί. Πρόσεχε, γαϊμένη, τι προσκαλείς στη ζωή σου. Βρες άλλους εν τω μεταξύ.